Προκλήθηκε μία αναστάτωση σε σχολείο λοιπόν στην Επισκοπή, όταν το πρωί της Παρασκευής, Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, την περασμένη εβδομάδα δηλαδή, μπήκαν μέσα μαθητές για να πραγματοποιήσουν το μάθημά τους και τι διαπιστώνουν, ότι εντός της σχολικής μονάδας είχε εγκλωβιστεί μία ζάρα, γνωστή σε όλους κουκουβάγια, ένα προστατευόμενο είδος. Μπήκε λοιπόν στο το πτηνό, το άγριο πτηνό στο κτίριο, εγκλωβίστηκε και βέβαια παρέμεινε εκεί μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Σε ένα ψηλό περβάζι βλέπουμε βρισκόταν το πτηνό, με αποτέλεσμα να προκληθεί μία αναστάτωση. Εκείνη τη στιγμή το δασαρχείο δεν μπορούσε να στείλει κάποιον, με αποτέλεσμα βέβαια να κινητοποιηθεί η εκπαιδευτική κοινότητα και μάλιστα εκεί επιχειρηματίας της περιοχής έφερε και μία σκάλα προκειμένου βέβαια να απεγκλωβίσουν αυτό το πτηνό. Θέλω να παραμείνουμε στο θέμα ή μάλλον με αφορμή το θέμα να ανοίξουμε μία συζήτηση και να πάμε στην κυρία Μαρία Γανωτή, την Διευθύντρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Άνιμα. Πάμε να την συναντήσουμε και να την ευχαριστήσουμε θερμά και να την καλησπερίσουμε από Κρήτη. Πώς είστε? Καλά, είμαστε καλά. Γεια σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Με αφορμή λοιπόν το περιστατικό, ποιο είναι το μήνυμα το οποίο προκύπτει? Από τη μία βέβαια θέματα ευαισθητοποίησης και από την άλλη βέβαια θέματα ενημέρωσης. Πώς πρέπει να δράσουμε αν γίνουμε κι εμείς μέρος ενός παρόμοιου περιστατικού? Λοιπόν, εγώ θα σας πω και αυτό που με ρωτάτε, αλλά θα σας πω και λίγο για τις ζάρες ή για τις τιτών, τη λέμε εμείς. Η ζάρα είναι, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, αν φαίνεται στην οθόνη σας. Για να εστιάσουμε βέβαια λίγο πιο κοντά, βλέπουμε ακριβώς. Είναι αυτό το υπέροχο πλάσμα, είναι μια κουκουβάγια μεγέθους περίπου σαν περιστέρι, η οποία είναι λευκή μπροστά και χρυσαφιά πίσω, κυκλοφορεί μόνο τη νύχτα και είναι τρομερός ποντικοκυνηγός. Λοιπόν, αυτή προφανώς τα κυνηγούσε κάποιο ποντικάκι, μπήκε μέσα στο χώρο του σχολείου και εγκλωβίστηκε, τρόμαξε μετά, δεν μπορούσε να θυμηθεί από πού μπήκε και γι' αυτό το πρωί τη βρήκαν εκεί, γιατί συνήθως αυτά το πρωί είναι κρυμμένα και κοιμούνται. Η Κρήτη έχει πολλές ζάρες, είναι ένα νησί το οποίο μας στέλνει εμάς πολλά τέτοια πουλιά με προβλήματα. Είτε μωρά, είτε τραυματισμένα, μπορούν να τραυματιστούν από τροχαία την ώρα που διασχίζουν το δρόμο ή από καλώδια της ΔΕΗ ή να φάνε κάποια βλακεία ή να χαλάσει τη φωλιά τους κάποιος που νομίζει ότι πιθανόν έχει ακούσει ότι είναι γρουσούζικα αυτά τα ζώα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο διαφορετικό από αυτό. Όχι απλώς δεν είναι γρουσούζικα, αλλά τρώνε χιλιάδες ποντίκια. Μπορεί μια τιτό μέσα στη χρονιά να φάει πάνω από 6-7.000 ποντίκια. Σκεφτείτε δηλαδή πόσο χρήσιμο ζώο είναι αυτό στον αγρότη και σε εμάς που μας ενοχλούν τα πολλά τροπικά. Και πόσο πολύ θα μπορούσε να μην βάζουμε καθόλου ποντικοφάρμακα αν είχαμε πολλές τιτούδες. Έχετε επίσης την τύχη εσείς εκεί στην περιοχή σας να έχετε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας κοντά, το οποίο λειτουργεί ως σταθμός πρώτων βοηθειών, τις καθημερινές όμως, γιατί τη μέρα νομίζω που βρέθηκε έγινε το περιστατικό, ήταν κλειστό το μουσείο. Και μπορεί όποιος βρίσκει ένα τραυματισμένο ζώο, τέτοιο άγριο ζώο, είτε είναι τιτό, είτε είναι ας πούμε από χελιδόνι μέχρι αυτό που λέτε σκάρα, δηλαδή το γήπα το μεγάλο, να ενημερώνει το μουσείο ή τη δασική υπηρεσία. Κανονικά θα πρέπει η δασική υπηρεσία να επιλαμβάνει τέτοιων θεμάτων, αλλά όλοι, όπως ξέρουμε, είναι και πολύ, είναι αποδυναμωμένοι οι δασικές υπηρεσίες και έχουν πολλά προβλήματα, οπότε δυσκολεύονται να είναι παρόντες στα περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μια καλή συνεργασία με την υπηρεσία αυτή, την δασική υπηρεσία του Ηρακλείου και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Πρέπει δηλαδή να ξέρουμε ποιοι είναι οι αρμόδιοι σε κάποια περιοχή για ένα περιστατικό με άγριο ζώο, δηλαδή όχι με κατοικίδιο. Με γάτες, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Ποιος είναι αυτός ο φορέας που πρέπει να απευθυνθούμε? Ναι, είναι το δασαρχείο. Ναι. Αν δεν βρούμε το δασαρχείο, η θηροφυλακή, η οποία είναι όργανο της κυνηγητικής ομοσπονδίας, αλλά τρέχει σε τέτοια περιστατικά πάρα πολύ συχνά στην Κρήτη. Και είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Επίσης, εμείς μπορούμε να δώσουμε οδηγίες. Κάθε φορά ζητάμε μια φωτογραφία. Μας στείλανε βιντεάκι. Το βιντεάκι αυτό μας το στείλανε όταν βρέθηκε το ζώο. Τους είπαμε τι πρέπει να κάνουν για να το απεγκλωβίσουν οι άνθρωποι.
Ευτυχώς δεν ήταν κάποιο σοβαρό περιστατικό, αλλά μπορεί να συμβεί και ένα σοβαρό περιστατικό. Το ζώο να μην είναι καλά, να είναι κάτω, να έχει χτυπήσει σε τζάμι, ας πούμε, και να έχει διάσηση. Ή να έχει χτυπήσει σε καλώδια και να έχει έγκαυμα. Ή να το χτυπήσει αυτοκίνητο, ή καμιά φορά να είναι πυροβολημένο. Σε όλα αυτά τα θέματα, εμείς δίνουμε οδηγίες ή παραπέμπουμε στους τοπικούς μας συνεργάτες. Κυρία Γανωτή, η ερώτηση είναι επιθετικά ή μάλλον κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί αυτό το πτηνό να γίνει επιθετικό? Κανένα ζώο δεν είναι επιθετικό από αυτά. Επιθετικό είναι μονάχα, ας πούμε, την περίοδο του φωλιάσματος, αν πας να πειράξεις τα παιδιά του. Υπάρχει τρόπος που μπορούμε να το προσεγγίσουμε, που μπορούμε να το πιάσουμε με ασφάλεια? Ναι. Ο τρόπος είναι να πάρουμε ένα πανί, ναι, και να το πετάξουμε πάνω του, ώστε το πουλί να καλυφθεί για δύο λόγους. Ένας είναι να μας βλέπει, γιατί δεν είμαστε ωραίο θέαμα για τα άγρια ζώα, είμαστε τρομακτικό θέαμα εμείς οι άνθρωποι. Οπότε, ναι, όταν μας βλέπουν, τρομάζουν. Όταν καλύπτονται με σκοτάδι, ηρεμούν και το στρες τους χαμηλώνει. Και ο άλλος λόγος είναι για να μην αγρατζουνίσουμε τα νύχια τους. Οπότε, με ένα χοντρό πανί μπορούμε να το πιάσουμε με ασφάλεια και πάντα να το βάζουμε σε ένα χαρτόκουτο. Όχι σε κλουβί, όχι στα χέρια, όχι μέσα σε ένα δωμάτιο χύμα. Ένα χαρτόκουτο με μικρές τρυπούλες. Είναι το πιο ασφαλές για ένα πουλί τέτοιο, για να μην βλέπει, να μην τρομάζει, να μην τραυματίσει χειρότερα τα φτερά του και να μην τα χαλάσει. Μάλιστα. Οπότε, στην περίπτωση της εκπαιδευτικής κοινότητας εδώ στην Επισκοπή Χερσονήσου, οι άνθρωποι έκαναν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν. Βεβαίως. Και μπράβο τους. Και πολλά και τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν και προς τη νέα γενιά, σωστά, κυρία Γανωτή. Νομίζω στοχεύετε κι εσείς η ίδια προσωπικά στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά, στις μικρές ηλικίες, το πώς πρέπει να αντιλαμβάνονται πλέον αυτή την επαφή τους με την άγρια φύση, με τα άγρια πτηνά. Οι νέοι είναι πολύ πληροφορημένοι πια σε σχέση με τις δικές μας γενιές. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα γιατί πηγαίνουμε σε σχολεία, μιλάμε με μαθητές. Και βλέπουμε ότι έχουν και περισσότερες γνώσεις και έχουν συνειδητοποιήσει πια, έχει γίνει λίγο κοινός τόπος, ότι όλα αυτά αξίζει να τα προστατεύει κανείς. Από εκεί και πέρα έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά ακόμα, γιατί υπάρχουν πολλές υποκαταλήψεις και επίσης πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι κάνουμε πράγματα που λειτουργούμε ως παγίδες για την άγρια ζωή. Η καθημερινότητά μας δηλαδή δημιουργεί προβλήματα. Ακόμα και τα καλώδια του ρεύματος με τα οποία τώρα μιλάμε αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι παγίδες για άγρια πουλιά. Ή οι αυτοκινητόδρομοι. Ή τα τζάμια μας. Υπάρχουν τρόποι όλα αυτά να τα ελαχιστοποιούμε τα προβλήματα. Και αυτό θα ήταν καλό να είναι μία από τις κατευθύνσεις που δίνεται στα σχολεία. Πώς θα έχουν κάνει ο καθένας μας τη λιγότερη δυνατή ζημιά στη φύση και στην άγρια ζωή, για να μπορούμε να είμαστε κι εμείς πιο καλά, να ζούμε κι εμείς πιο όμορφα. Γιατί χωρίς όλα αυτά τα πλάσματα η ζωή μας ήταν πολύ άσχημη. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Γανωτή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Να είστε καλά.